Έχουμε μαζί μας τον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Σταύρο Σουντουλίδη από το gazeta.gr. Σταύρο, τι γίνεται, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Επέτρεψε και ο Ολιβέιρα στις προπονήσεις. Όλα καλά. Λίγο σε λάθος χρόνο μπήκε, ναι, αλλά οκ. Okay. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Γιατί όντως ήταν ατυχία αυτό που ξανά συνέβη με τον Πορτογάλο επιθετικό, ο οποίος πέρσι στο δεύτερο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς υπέστη τη ρήξη χιαστού. Ναι. Επέστρεψε, ξεκίνησε προετοιμασία και εκεί στην Ολλανδία σε μια προπόνηση έσπασε τα δύο πλευρά του και έμεινε ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά χωρίς center forward. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ που, αν θέλουμε να πιάσουμε και να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από αυτό το σημείο και από αυτό το γεγονός, έκανε εγκλήματα στο θέμα του center forward, ναι, το καλοκαίρι με την πώληση του Τσόλακ. Όχι αυτή κάθε αυτή την πώληση, αλλά το χρονικό σημείο στο οποίο οι ασπρόμαυροι άναψαν το πράσινο φως για να μετακομίσει ο Κροάτης επιθετικός στο Άιμπροξ και στη Γλασκόβη, ναι, και συγκεκριμένα στη Rangers. Έφεραν άρον-άρον έναν ποδοσφαιριστή, τον Μπράντον Τόμας, ο οποίος δεν είχε κάνει προετοιμασία, ήταν ανέτοιμος. Έφεραν από τις παραλίες τον Κούτσια, ο οποίος είναι ένα παιδί 18 χρονών που όσο ταλέντο και να έχει δεν μπορεί να υπομειστεί στις πλάτες του το βάρος δύο τόσο σημαντικών ευρωπαϊκών αγώνων και σημαντικών ευρωπαϊκών αγώνων δεδομένης της χρονικής στιγμής που έγιναν στα μέσα και τέλη Ιουλίου τα παιχνίδια με τη Λεύσκη Σόφιας. Γι' αυτό λέμε ότι ο Νέλσον Ολιβέιρα επέστρεψε σε λάθος χρόνο. Αλλά όντως είναι ένα θετικό νέο η επιστροφή του Πορτογάλου. Να δούμε το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, που ο ΠΑΟΚ που έχει, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, μπροστά του μία περίοδο περίπου ενός μήνα και παραπάνω σε ό,τι αφορά τις όποιες προστασφαιρέσεις κάνει στο έψυχο δυναμικό του και περίπου 3 εβδομάδες για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων του πλέον μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις στην Ελλάδα, ναι, στο πρωτάθλημα της Super League και, και το κύπελλο Ελλάδος. Σταύρο, μήπως σε λάθος χρόνο έρχεται και ο Νέσμπεργκ. Αυτός αργεί ακόμα και στην άφηξή του. Δηλαδή, αυτός όλο παίζει το τελευταίο παιχνίδι. Όλο τελευταίο παιχνίδι παίζει με τη Βαλερέγκα. Ο ΠΑΟΚ περιμένει τον Έσμπερκ από τις 30 Απριλίου. Κάπου εκεί είχε προκύψει οριστική συμφωνία, προφορική πάντα γιατί οι υπογραφές δεν έχουν πέσει, με τον Νορβηγό. Μετά από 92 μέρες που ο ΠΑΟΚ περίμενε πότε η Βαλερέγκα θα τον αφήσει, τελικά δεν τον άφησε ποτέ πέραν της λήξης του συμβολαίου του, ο οποίο έγινε χθες 31 εβδόμου. Γιατί εγώ αντιλαμβάνομαι τους λόγους. Ο Νέσβερκ ήταν ένας ποδοσφαιριστής που έφτασε να φοράει το περιβραχιόνιο της ομάδας από το Όσλο τα τελευταία χρόνια. Ήταν ένας από, θεωρητικά από τους ηγέτες της ομάδας, και αυτός ο ηγέτης της ομάδας έφευγε, θα έφευγε μάλλον καλύτερα, χωρίς να πάρει ευρώ, ναι, η Βαλερέγκα, η οποία αντέδρασε, έβγαλε έτσι μια αντίδραση και είπε ότι όχι, στήλωσε και τα πόδια, θα μείνεις εδώ μέχρι την τελευταία μέρα του συμβολίου του. Και αυτό το κράτησαν, δηλαδή, παρότι ο ΠΑΟΚ προσπάθησε και μέσω του μάνατζερ του ποδοσφαιριστή και μέσω του ίδιου του ποδοσφαιριστή, πας και τον αφήσουν να φύγει νωρίτερα από τις 31 Ιουλίου, δεν το κατάφεραν. Οι Νορβηγοί πλέον δεν έχουν τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή. Ο ποδοσφαιριστής, ο Νέσβερκ, μπορεί να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει πλέον στην Ελλάδα και αυτό θα το κάνει και με καθυστέρηση. Δηλαδή θα αργήσει. Δηλαδή 12 ώρα το βράδυ θα έρθει μέσω Αθήνας, γιατί προφανώς η πτήση από το Όσλο προσγειώνεται στην Αθήνα, και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται τα ξημερώματα, τις πρώτες πρωινές ώρες, δηλαδή 12 και κάτι αναμένεται να είναι στην Θεσσαλονίκη. Τώρα από αύριο θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, τα γνωστά, κλασικά, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο, γιατί αυτή είναι
η προφορική, επαναλαμβάνω, συμφωνία που έχει επιτευχθεί ανάμεσα στον νορβηγό κεντρικό αμυντικό και τον ΠΑΟΚ, θα ανακοινωθεί και θα ξεκινήσει προπονήσεις με τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα ο Λουτσέσκου, βλέποντας ότι μπροστά του, επαναλαμβάνω, ο ΠΑΟΚ έχει ένα πολύ μεγάλο διάστημα χωρίς αγώνες, βρήκε την ευκαιρία, αύριο υπάρχει διπλή προπόνηση, θυμίζει λίγο περίοδο προετοιμασίας και ναι, αυτό του Αυγούστου για τον ΠΑΟΚ, μία το πρωί και μία το απόγευμα. Ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει ήδη δύο φιλικά παιχνίδια να δώσει, ένα στην Κύπρο στις 6 Αυγούστου κόντρα στον Άρη Λεμεσού στο Τσίριο στάδιο, θα βρίσκεται μάλιστα για 3 μέρες στην Κύπρο ΠΑΟΚ, 5, 6 και 7 Αυγούστου, και στις 13 του μήνα θα αντιμετωπίσει τον Βόλο στην Τούμπα, ουσιαστικά στο τελευταίο παιχνίδι πριν από το επίσημο, την πρεμιέρα του θέμα σκότου στον Πανετολικό. Μάλιστα. Μεταγραφικά. Μεταγραφικά. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό είναι το ερώτημα, Κώστα, που βασανίζει τους ανθρώπους, τους φίλους του ΠΑΟΚ, τους ανθρώπους που είναι στην διοίκηση, στους ανθρώπους που είναι στο ποδοσφαιρικό τμήμα, σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της ομάδας σε 3-4 θέσεις, δεν ξέρω. Πάω παρουσίασε κόντρα στην Λεύσκη Σόφια μια ομάδα πολύ χαμηλού επίπεδου, τουλάχιστον για τη δεδομένη χρονική περίοδο, έτσι. Ας μην ξεχνάμε το γεγονός ότι είμαστε ακόμη στις αρχές Αυγούστου, τα παιχνίδια έγιναν τέλη Ιουλίου, αλλά αυτή η εικόνα που παρουσίασε ο ΠΑΟΚ δεν ήταν απλά προβληματική, ήταν μια, επαναλαμβάνω, ομάδα, μια εικόνα ομάδας πολύ χαμηλού επίπεδου. Ο ΠΑΟΚ που έδειξε να χρειάζεται επιγόντως προσθήκες και ενίσχυση σε συγκεκριμένες θέσεις, στο μεσοεπιθετικό κυρίως κομμάτι του. Τα πάντα όμως εξαρτώνται από τον Ιβάν Σαββίδη. Αυτός είναι που θα ανάψει το πράσινο φως για να γίνουν οι προσταφαιρέσεις. Αυτός πρέπει να πιστεί ότι το πλάνο το οποίο εκπώνησαν Λουτσέσκου και Μπότο χρειάζεται ενίσχυση. Το καλό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι την δεδομένη χρονική στιγμή και παρά τον σοβαρό κλειδονισμό μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη, είναι ότι το πλάνο που εμπνεύστηκαν, οραματίστηκαν και θέλουν να προχωρήσουν και να υλοποιήσουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ θα συνεχιστεί. Δεν θα κάνει δηλαδή πίσω ο ΠΑΟΚ γιατί αποκλείστηκε από την Ευρώπη. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τον Ρασβά Λουτσέσκου το πώς θα καταφέρει με ένα παιχνίδι την εβδομάδα να διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες για το ρόστερ. Ο ΠΑΟΚ έχει συνηθίσει να δίνει 50-55-56 παιχνίδια τη σεζόν. Φέτος θα αρκεστεί σε μόλις 40, το πολύ 42 παιχνίδια. Γι' αυτό ανάλογα με την πορεία του στο κύπελο. Είναι ένα στοίχημα λοιπόν το πρώτο για τον Ρασβά Λουτσέσκου, αυτή η διαχείριση του ρόστερ. Το δεύτερο στοίχημα, επαναλαμβάνω, είναι το πώς θα πιστεί ο Ιβάν Σαββίδης για να επενδύσει στην ομάδα, να γίνουν 3 ή 4 ποιοτικές προσθήκες. Το 2017 σε αντίστοιχη χρονική περίοδο και αντίστοιχη συνθήκη μετά τον αποκλεισμό από την Έστερσουτ, τότε έγιναν μεταγραφές και έρθει και ο Μαουρίσιο και ο Βιερίνια και ο Ολκαντουρί και ο Πασχαλάκης και ο Ζαμπράνο, είχαν έρθει ποδοσφαιριστές και είχαν προσθεθεί στο ρόστερ της ομάδας, αλλά όλοι αντιλαμβανόμαστε και δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας ότι είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες του 2017 με το 2022 για πάρα πολλούς λόγους που αντιλαμβάνεται ο καθένας, με τις συνθήκες πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, με το γεγονός ότι ο Ιβάν Σαββίδης τα 2-2,5 τελευταία χρόνια απουσιάζει ουσιαστικά από την Ελλάδα. Έχει διαμορφωθεί ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό από αυτό προ-πενταετίας. Αλλά επαναλαμβάνω, θα πρέπει... Και στο οικονομικό κομμάτι, έτσι, Σταύρο, και στο οικονομικό. Ο ΠΑΟΚ που είχε μια απώλεια, έχει μια απώλεια περίπου, εάν υποθέσουμε ότι θα έφτανε τουλάχιστον μέχρι τους 16 του Conference League, έχει μια απώλεια περίπου της τάξης των 9,5 με 10 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι λίγα τα χρήματα. Σε επαναλαμβάνω, σε μια περίοδο και μια συγκυρία
πολύ δύσκολη σε ό,τι αφορά τα οικονομικά δεδομένα. Και ξαναεπιστρέφουμε στο πρόσωπο που λέγεται Ιβάν Σαββίδης, είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να δώσει την έγκρισή του για να γίνουν οι κινήσεις. Λέγεται ότι ο Ροσεμπότο έχει ήδη έτοιμες προτάσεις για την ενίσχυση της ομάδας. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Σοτέλντο ένας από τους ποδοσφαιριστές που θα αποκτηθούν. Ο ΠΑΟΚ που έχει απομακρυνθεί κάπως το τελευταίο χρονικό διάστημα από την περίπτωση του Γέφερσον Σοτέλντο, την έχει αφήσει στην άκρη, και μάλιστα αυτό που μαθαίνω εγώ από το Μεξικό είναι ότι ουσιαστικά έχει αποσυρθεί από τις διαπραγματεύσεις για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Δεν έχει κλείσει το θέμα του, ας μην αντιλαμβάνονται αυτό οι φίλοι του ΠΑΟΚ, αλλά δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ θα επιστρέψει για την περίπτωση του Σοτέλντο. Ενδεχομένως να είναι κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές που έχει, επαναλαμβάνω, ο Μπότο στη λίστα του, αλλά θα πρέπει, επαναλαμβάνω, να περιμένουμε. Χρόνος υπάρχει για τον ΠΑΟΚ για να διορθώσει τα κακώς κείμενα, ναι, γιατί η μεταγραφική περίοδος Κώστα λύγει στις 15 Σεπτεμβρίου φέτος, mm-hmm, και όχι στις 31 Αυγούστου, άρα μπροστά υπάρχουν 45 ολόκληρες ημέρες για να γίνουν οι όποιες προσαφαιρέσεις, και λέω προσαφαιρέσεις γιατί σίγουρα θα αποχωρήσουν και ποδοσφαιριστές από το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Οι γνωστοί τρεις που δεν υπολογίζονται, δηλαδή ο Ζαμπάι, τον οποίο τον θέλει μια ομάδα στην Βραζιλία, αλλά θέλει να τον αποκτήσει ελεύθερο. Ισεαρά. Και καλά κάνει. και καλά κάνει. Ο Τέιλορ και ο Μούρτ είναι οι τρεις ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονται. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικώς με τις περιπτώσεις του Λάμπρου και του Μιχάη. Είναι δύο ερωτηματικά σε ό,τι αφορά την παραμονή του ή όχι στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Και φυσικά είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που έχουν μπει στο μάτι του Κυκλώνα του, μετά και την Ερβάς με την Λεύσκη Σόφιας. Αναφέρομαι φυσικά στον Ντάγκλας Αγκούστο και τον Γιάσμιν Κούρτιτς. Δύο ποδοσφαιριστές για τους οποίους ο ΠΑΟΚ δεν θα πει όχι σε οποιαδήποτε πρόταση περί αποχώρησής τους από την ομάδα. Για τον Ντάγκλας Αγκούστο θα πρέπει να έρθει κάποια πρόταση ενδεχομένως, γιατί έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο. Ο Γιάσμιν Κούρτιτς, ο οποίος είναι δανεικός από την Πάρμα, και εδώ υπάρχει μια ιδιαίτερη συνθήκη σε ό,τι αφορά το συμβόλαιό του. Για να γίνει η μεταγραφή, ο ΠΑΟΚ έχει το 80% των δικαιωμάτων του Κούρτιτς τη δεδομένη χρονική στιγμή, και το άλλο 20% ανήκει στην Πάρμα. Άρα θα πρέπει και η Πάρμα να έχει λόγο σε ό,τι αφορά την οποιαδήποτε μεταγραφή του Σλοβαίνου Μέσου, ο οποίος μετά το τέλος του αγώνα με την Λέσκη έδειξε σαν να αποχαιρετά. Δεν ξέρω, αλλά προς το παρόν δεν έχει προκύψει κάποια πρόταση ή κάποιο ενδιαφέρον. Το προηγούμενο διάστημα ακούγαμε για 3-4 ιταλικές ομάδες. Αυτό που γνωρίζω εγώ από το ρεπορτάζ είναι ότι ο Κούρτιτς δεν ψήνεται, ας με επιτραπεί έκφραση, για να επιστρέψει στη Serie B. Αν κάποια ομάδα από την Ιταλία, από τη Serie A, είχε ακουστεί η Σαμπτόρια, ναι, ότι ενδιαφέρεται, ενδεχομένως να το σκεφτεί. Είναι ένα πολύ υψηλό συμβόλαιο, έτσι, της τάξης του 1,2-1,3 εκατομμυρίων ευρώ του Κούρτιτς. Και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε το τι θα προκύψει μέσα στο επόμενο διάστημα και για τους δύο ποδοσφαιριστές που, επαναλαμβάνω, έχουν μπει έτσι στο μάτι του Κυκλώνα, και για την αγωνιστική παρουσία τους και κυρίως για την συμπεριφορά τους, για την στάση τους. Ναι. Γενικότερα όχι μόνο στο παιχνίδι της Πέμπτης, αλλά και στο πρώτο παιχνίδι υπήρχαν έτσι παρατράγουδα. Ο ΠΑΟΚ που στο κομμάτι αυτό της διαχείρισης δεν πήρε σχεδόν τίποτα από παίχτες με προσωπικότητα όπως ο Κούρτιτς, ο Ακούσο, ο Ίγκασον, ο Βιερίνια και πάρα πολλοί άλλοι, ο Ζίρκοβιτς. Πήρε πολύ χαμηλό βαθμό σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι από τους έμπειρους θεωρητικά ποδοσφαιριστές του. Σταύρο, εσύ με τη δική σου εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, και αφού βλέπεις ότι έφτασε η ομάδα σε ένα ζενίθ, φέτος τι έγινε τελικά, τι δεν πήγε καλά, ή μάλλον τι συνεχίζει να μην πηγαίνει καλά, αν υπάρχει κάτι, ρε παιδί μου, από παλιά, και έγινε όλο αυτό το, εγώ θα το έλεγα, πατατράκ? Ο ΠΑΟΚ πήγε σε μια λογική του να διαμορφώσει, να κάνει ένα rebuild σε ό,τι αφορά το roster του, με
γενναίες εκαθαρίσεις, με καθαρίσεις ποδοσφαιριστών, με καθαρίσεις του εμισχοδυναμικού, συγγνώμη, από ποδοσφαιριστές σχετικά μεγάλης ηλικίας, έτσι ας μην ξανανοίξουμε αυτόν τον κύκλο κουβέντας. Όμως πήγε να το κάνει με έναν τρόπο πολύ γρήγορο. Ναι. Από την ημέρα που έγινε η κλήρωση, θυμάμαι τον Ρασμά Λουτσέσκου να λέει ότι την πρόκριση με την Ελεύσκη θα την κερδίσουν οι παίκτες που ήταν πέρσι στο ρόστερ και οι καινούργοι. Και αυτό γιατί είναι και πολύ άσχημο να βάζουμε στο στόχαστρο τους νέους ποδοσφαιριστές που είχαν μόλις ελάχιστα λεπτά συμμετοχής και παρουσίας με τη φανέλα του ΠΑΟΚ σε επίσημα παιχνίδια. Mm-hmm. Δεν ήταν καθόλου καλή η κλήρωση, παρότι όλοι έλεγαν ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να περάσει εύκολα. Mm-hmm. Μια ομάδα η οποία είχε μια συνέχεια από την περσινή σεζόν, όπως ήταν η Λεύσκη Σόφιας. Αλλά για να επιστρέψουμε στον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ πήγε να κάνει πολύ διαστικά και πολύ γρήγορα αυτό το rebuild του ρόστερ του. Ναι. Για τον ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρο αυτό που μας έδειξε Κώστα, ότι λείπει η ποιότητα από το ρόστερ του. Λείπουν οι ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά μέσα στο γήπεδο. Εγώ δεν είδα στα δύο παιχνίδια με την Λεύσκη Σόφιας έναν ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ να μπορεί να έχει την ικανότητα και να περνάει στο ένας με έναν έναν αντίπαλο από βουλγαρική ομάδα. Αυτό είναι που προκαλεί προβληματισμό και έντονο μάλιστα προβληματισμό για το πώς θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ ποιοτικά αυτήν την ομάδα να την στελεχώσει με άλλους 2-3 ποδοσφαιριστές. Να την αναβαθμίσει. Να την αναβαθμίσει. Να μην πούμε πλέον, να μην ξανακάνουμε την κουβέντα γιατί επί 2 χρόνια ο ΠΑΟΚ ψάχνει ένα δεκάρι και δεν το βρίσκει. Είναι 4 μεταγραφικές περιόδους, τις οποίες ο ΠΑΟΚ ψάχνει δεκάρι και δεν το βρίσκει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στο συγκεκριμένο. Ναι. Και γιατί ας πούμε περιμένει τον Ορμάλ Καντουρί που παθαίνει τη μία θλάση πίσω από την άλλη για να παίξει αυτόν τον ρόλο του δεκαριού, γιατί περιμένει τον 35χρονο πλέον Diego Bisesvar να υπογράψει την τελευταία σχεδόν ημέρα, την τελευταία εβδομάδα πριν από τα παιχνίδια με την Λεύσκη Σόφιας και να είναι ανέτοιμος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά. Επαναλαμβάνω ότι ο ΠΑΟΚ έχει τον χρόνο. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να προχωρήσει στην ενίσχυση του ρόστερ με παίκτες που θα μπορούν να συμπαρασύρουν και τους νεαρούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Γιατί ο Ντιάγκο Ντάντας είναι ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, ο οποίος κατά συνθήκη αγωνίστηκε στο παιχνίδι της περασμένης Πέμπτης, στη θέση 10. Και όταν επέστρεψε, όταν μπήκε στο γήπεδο ο Μπίσεσβαρ και πήγε πιο πίσω στη θέση 6-8, που εκεί μεγάλωσε ποδοσφαιρικά και εκεί έπαιξε τα περισσότερα παιχνίδια του ο Πορτογάλος, ήταν ένας άλλος ποδοσφαιριστής και μάλιστα ήρθε και στον γκολ, βοήθησε πολύ περισσότερο από ότι εκεί χαμένος πίσω από τον τελευταίο επιθετικό που κατά συνθήκη ήταν ο Κάλεν Τρινάρεϊ στο παιχνίδι με τη Λεύσκη. Άρα θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να εκμεταλλευτεί τον χρόνο που έχει μπροστά του, να μην τον αφήσει να κυλήσει εις βάρος του και να κάνει ό,τι έκανα το 2017. Αυτό το γράψα και την επομένη του αποκλεισμού. Mm-hmm. Εάν ο ΠΑΟΚ κάνει ό,τι έκανε και το 2017, θα έχει μέλλον. Θα μπορεί να ελπίζει ότι με ένα παιχνίδι την εβδομάδα στην Ελλάδα θα μπορεί να είναι ανταγωνιστικός, ποιοτικός και να μπορεί να κοντράρει. Εάν δεν κάνει αυτό που έκανε το 2017, τότε πιστεύω ότι θα έχει σημαντικά προβλήματα. Αλλά πρέπει να περιμένουμε. Είμαστε ακόμη 1η Αυγούστου. Επαναλαμβάνουμε ότι η μεταγραφική περίοδος λήγει 15 Σεπτεμβρίου και μέχρι τότε πολλά μπορούν να συμβούν και σε ό,τι αφορά τις προσθήκες και ό,τι αφορά τις αποχωρήσεις. Βέβαια, έτσι είναι. Ωραία, Σταύρο, σε ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Μας ενημέρωσες και βεβαίως είδαμε λίγο τι γίνεται. Και να περιμένουμε, όπως είπες, γιατί είναι 1η του μηνός ακόμη. Και έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, έχουμε χρόνο μπροστά μας αρκετό. Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο Σουντουλίδη. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.